μου στείλεις όμως, θα τις έχω έτσι για ανάμιση. Είμαστε και οι πυραμιπλάνα. Σας ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Η Ρόδος είναι μια από τις κύριες πύλες εισόδου τουριστών. Νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο στοίχημα, ένα μεγάλο γρανάζι στην προσπάθειά μας για την επανεκκίνηση του τουρισμού. Η συνεργασία μας και με την περιφέρεια και με τον Δήμο και με τους εμπλεκόμενους φορείς στη διαχείριση του αεροδρομίου μέχρι τώρα ήταν και είναι και είμαι σίγουρος θα παραμείνει υποδειγματική. Ήδη κάναμε την πρώτη αυτοψή επιθεώρηση του χώρου πάνω στη χωροταξική διάταξη, την οποία θα γίνει και την Τρίτη, νομίζω μία η ώρα, θα γίνει και η άσκηση προσομοίωσης, ώστε να είμαστε όλοι έτοιμοι. Θα ακολουθήσει τεχνική σύσκεψη, θα υπάρχει κλιμάκιο των ενόπλων δυνάμεων με στρατιωτικούς γιατρούς, οι οποίοι θα κάνουν την όχι δειγματοληψία, αλλά τους στοχευμένους ελέγχους. Και μιλάω για στοχευμένους ελέγχους, γιατί κάθε μέρα θα γίνονται στη Ρόδο 605 τέτοιοι έλεγχοι. Έτσι ώστε να έχουμε ικανό αριθμό στοιχείων και έλεγχοι, οι οποίοι λέω ότι είναι στοχευμένοι, διότι δεν γίνονται πλέον με συμβατικές διαδικασίες δειγματοληψίας, αλλά μέσα από μια πλατφόρμα, την οποία θα ανακοινωθεί και στις επόμενες ώρες, όπου όποιος ταξιδιώτης μπαίνει στη χώρα, γνωρίζουμε από την πρώτη στιγμή αν θα πρέπει να κάνει έλεγχο ή όχι. Συμπληρώνοντας το απαραίτητο PLF, το οποίο ήδη ανακοινώθηκε χτες με την σχετική νότα με τις οδηγίες που βγήκαν, δεν υπάρχει κανένας ταξιδιώτης που μπαίνει στη χώρα και ο οποίος δεν γνωρίζουμε τα στοιχεία του, δεν γνωρίζουμε τη διαδρομή του και δεν γνωρίζουμε το πού θα καταλήξει για να περάσει την τουριστική περίοδο